Και τώρα κοντά μας έχουμε τη δόκτωρα Μαλία Τσιατούρα, δερματολόγο, αφροδυσιολόγο και επιστημονική διευθύντρια της Cosmetic Derma Medicine, η οποία θα μας πει τα πάντα για την τριχόπτωση. Χαίρετε! Γεια σας! Η τριχόπτωση είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ, ιδιαίτερα νέους ανθρώπους. Θέλουμε να μας πείτε λίγο γι' αυτό. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, γυναίκες και άντρες. Και είναι ένα πρόβλημα πολυπαραγοντικό. Δεν υπάρχει μία μόνο αιτία για την τριχόπτωση. Είναι συνήθως πολλοί παράγοντες. Μπορεί να είναι τόσο περιβαλλοντικοί όσο και γενετικοί. Περιβαλλοντικοί παράγοντες, για παράδειγμα, είναι η διατροφή μας. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην τριχόπτωση. Το άγχος, το στρες, η καθημερινότητά μας. Αν έχει κάποιος χάσει πάρα πολλά κιλά, επίσης παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Ορμονικοί παράγοντες. Γυναίκες, για παράδειγμα, στην κλιμακτήριο, στην εμμηνόπαυση, εμφανίζουν τριχόπτωση. Γυναίκες με άλλα ορμονικά προβλήματα, όπως είναι οι πολυκυστικές οθήκες, η λήψη φαρμάκων, επίσης παίζει ρόλο, όπως για παράδειγμα η χρόνια χρήση κορτιζόνης. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί παράγοντες και πολλές φορές δεν μπορούμε και να τους διαγνώσουμε όλους τους παράγοντες αυτούς. Οπότε καταλαβαίνετε και πόσο πολύπλοκο είναι και το θέμα αντιμετώπισης. Άρα στην ουσία όλα επηρεάζουν πρώτα τα μαλλιά μας, έτσι. Το δέρμα και τα μαλλιά μας πραγματικά επηρεάζονται πρώτα από τις αλλαγές αυτές. Υπάρχει κάποιος τρόπος για να ελέγξουμε αν ένας άντρας ή μια γυναίκα έχει προδιάθεση να εμφανίσει τριχόπτωση? Υπάρχει τρόπος και πρόκειται για το γενετικό τεστ, το DNA τεστ. Mm-hmm. Έχουν βρεθεί πάνω από 70 γενετικοί τόποι, διαφορετικά δηλαδή γονίδια, που σχετίζονται με την τριχόπτωση. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο μεγάλος είναι αυτός ο αριθμός των γονιδίων και η κληρονομικότητα, πόσο σημαντικό ρόλο παίζει. Στην κλινική μας κάνουμε DNA τεστ και μπορούμε να βρούμε ποιος ασθενής θα εμφανίσει τριχόπτωση, αν το πρόβλημα θα εμφανιστεί νωρίς ή αργότερα στη ζωή του, τι προδιάθεση έχει. Για παράδειγμα, νέα παιδιά 20 ετών μπορεί να έρθει με μια αρχόμενη τριχόπτωση και είναι αγχωμένη. Γιατρέ, τι θα γίνει στο μέλλον? Κάνοντας αυτό το τεστ μπορούμε να δούμε αν υπάρχει προδιάθεση, πόσο μεγάλη είναι η προδιάθεση αυτή και κατ' επέκταση πόσο γρήγορα μπορεί να εξελιχθεί ένα θέμα τριχόπτωσης. Επομένως, είναι κάτι πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε, έτσι ώστε να προβούμε άμεσα σε θεραπείες συντήρησης και αποκατάστασης μαλλιών. Μάλιστα. Σε περιπτώσεις αρχόμενης τριχόπτωσης, λοιπόν, τι επιλογές έχουμε? Η θεραπεία εκείνη η οποία βοηθά πάρα πολύ στην τριχόπτωση είναι η αυτόλογη μεσοθεραπεία, το PRP. Είναι μια από τις πιο αγαπημένες θεραπείες, τόσο της δερματολογίας γενικότερα, και στο δέρμα μας και στα μαλλιά, βοηθά εξαιρετικά. Πρόκειται για τη λήψη μικρής ποσότητας αίματος, το οποίο το φυγοκεντρούμε, ξεχωρίζουμε το πλάσμα που είναι πλούσιο σε αιμοπετάλια, το ενεργοποιούμε και στη συνέχεια το εισάγουμε ενέσιμα στην περιοχή του τριχωτού της κεφαλής που εμφανίζει πρόβλημα. Με τον τρόπο αυτό, πρακτικά σταθεροποιούμε το πρόβλημα, που είναι το πιο σημαντικό όταν υπάρχει μία τριχόπτωση, να σταματήσουμε την εξέλιξή της, να σταθεροποιήσουμε δηλαδή την κατάσταση στο τριχωτό της κεφαλής και από εκεί και πέρα, κάνοντας αρκετές συνεδρίες, μπορούμε να δούμε και πιο λεπτές τρίχες να αυξάνονται σε διάμετρο έτσι, και έχουμε έτσι ένα καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, μια καλύτερη κάλυψη. Και τρίχες οι οποίες πρόσφατα έχουν πέσει, βλέπουμε να περνάνε στην αμεγενή φάση. Πολύ ενδιαφέρουσα θεραπεία μου ακούγεται. Βεβαίως, είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι απόλυτα φυσική, γιατί προέρχεται από το αίμα του ίδιου του ασθενούς, δεν έχει επομένως ανεπιθύμητες ενέργειες και πραγματικά μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το τόσο συχνό πρόβλημα. Άρα μπορεί να βοηθήσει, είπαμε, σε περιπτώσεις αρχόμενης τριχόπτωσης, μπορεί να βοηθήσει και σε περιπτώσεις προχωρημένης τριχόπτωσης. Βέβαια, το PRP εφαρμόζεται σχεδόν σε όλες τις μορφές τριχόπτωσης, από την ανδρογενετική αλοπεκία, τη γυροειδή αλοπεκία, αυτοάνουσες μορφές αλοπεκίας, διάχυτες αλοπεκίες σε γυναίκες, γιατί βοηθά και μπορεί να κάνει και πρόληψη, να προλάβει την επέκταση μιας τριχόπτωσης. Κυρία Τσιατούρα, πόσες συνεδρίες χρειάζονται για αυτή τη θεραπεία? Ο αριθμός των συνεδριών εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, κυρίως από το πρόβλημα που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε και τη μορφή της τριχόπτωσης. Όταν το PRP το κάνουμε ως μονοθεραπεία, σαν μόνη θεραπεία για την τριχόπτωση, εκεί πάμε και κάνουμε αρκετές συνεδρίες. Για παράδειγμα, σε μια ανδρογενετική αλοπεκία μπορεί να χρειαστούμε και 8 και 10 συνεδρίες. Το ίδιο και σε μια γυροειδή αλοπεκία, που είναι ένα επίμονο πρόβλημα αυτοάνωσο, σίγουρα χρειαζόμαστε τουλάχιστον ένα κύκλο 8 συνεδριών. Όταν το PRP όμως το κάνουμε υποστηρικτικά, για παράδειγμα,
πριν από κάποια μεταμόσχευση η οποία έχει προγραμματιστεί στο μέλλον. Εκεί μπορούμε να κάνουμε 2-3 συνεδρίες για να διατηρήσουμε μια κατάσταση καλή στο τριχωτό πριν προβούμε στη μεταμόσχευση μαλλιών. Ή, για παράδειγμα, μπορεί να γίνει η θεραπεία του PRP αμέσως μετά από μια μεταμόσχευση. Είτε για να βοηθήσουμε στην πιο γρήγορη φύτρωση των μαλλιών, είτε για να βοηθήσουμε και στην επούλωση της δότριας χώρας. Εκεί πάλι πάμε με έναν αριθμό 4 με 6 συνεδριών. Είναι όμως πάρα πολύ ελπιδοφόρο ότι και σε τόσο σοβαρά προβλήματα μπορεί κάποιος με μόνο 8-10 συνεδρίες να δει το πρόβλημά του σιγά σιγά να μειώνεται, σωστά? Σωστά. Ήδη από τη δεύτερη-τρίτη συνεδρία, αυτό που λένε οι περισσότεροι ασθενείς, είναι ότι βλέπουν μια σταθεροποίηση. Μειώνεται το πρόβλημα της απώλειας των τριχών. Και από εκεί και πέρα αρχίζει να έχουμε και αύξηση στη διάμετρο της τρίχας και μαλλιά τα οποία πρόσφατα πέσαν να περνάνε στην αναγεννή φάση. Επομένως, είναι σταδιακή η πορεία αυτή και πρέπει να πούμε σίγουρα ότι χρειάζεται και μια συντήρηση στο μέλλον. Δηλαδή, αφού ολοκληρωθεί ένας κύκλος 8 με 10 συνεδριών, από εκεί και πέρα ο ασθενής, σύμφωνα βέβαια και με τη γνώμη του γιατρού του, μπορεί να κάνει 3 ή 4 συνεδρίες το χρόνο, δηλαδή ανά 3 ή ανά 4 μήνες. Κύριε Τσιατρό, θα λέγατε ότι αυτή η θεραπεία μπορεί να εφαρμοστεί μόνο από ειδικούς? Βέβαια, είναι μια καθαρά ιατρική θεραπεία. Εφαρμόζεται ένα πολύ αυστηρό πρωτόκολλο αιμοληψίας, επεξεργασίας του αίματος, ενεργοποίησης αυτού. Σίγουρα πρέπει να γίνει από δερματολόγο ή πλαστικό χειρουργό εξειδικευμένο στο θέμα της τριχόπτωσης, έτσι ώστε να γίνουν σωστά τα βήματα και να έχουμε το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.